Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους με κρατική εντολή και δεν λαμβάνουν οικονομικές κρατικές ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κύριος Αντώνης, που έκλεισε τη σχολή οδηγών που διατηρεί στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να απολέσει τη μοναδική πηγή εσόδων του. Θέλω να καταγγείλω μία κλοπή. Κλοπή όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, από τη μεριά του κράτους. Ενώ με έχει κλειστό, με κρατική εντολή, έκλεισε την επιχείρησή μου ένα μήνα, όπως και πάρα πολλές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με το πρώτο κύμα πανδημίας στο πρώτο κατοίκον περιορισμό που βιώσαμε, κατά τον οποίο αποζημιωθήκαμε στοιχειωδώς για 2 μήνες με 1.100 ευρώ, αυτή τη φορά δεν έδωσε τίποτα. Δεν ζητώ κάτι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι επέτης, ούτε ζητώ επίδομα, γιατί αυτή η τρικλοποδιά από τη μεριά του κράτους να αντικαταστήσει την αποζημίωση με το τερτύπι της επιστρεπτέας προκαταβολής, εμένα με έπληξε αφάνταστα και με απέρριψε από τη λίστα των δικαιούχων αυτής της αποζημίωσης. Γιατί για αποζημίωση πρόκειται. Δεν είναι επίδομα αυτό. Είναι αποζημίωση. Η επιχείρηση αυτή είναι η μοναδική πηγή εσόδων μου και αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.